Δοκιμασίες που δεν περιμένατε ποτέ να δείτε στην κυπριακή τηλεόραση. Παγίδες που θυμίζουν σκηνές από σινεμά. Αντικείμενα που δεν θα τολμούσατε ποτέ να αγγίξετε. Ζωντανά πλάσματα που θα έκαναν και τους πιο θαραλέους να τρέμουν. Και όλα αυτά σε ένα περιβάλλον που όλες οι αισθήσεις λειτουργούν στο έπακρο, εκτός από την όραση. Αυτό είναι το Total Blackout. Τέσσερα αγαπημένα πρόσωπα θα δοκιμαστούν με τρόπους που ποτέ δεν φαντάστηκαν και θα το κάνουν σε συνθήκες όχι και τόσο ιδανικές για αυτούς. Και όταν λέω όχι και τόσο ιδανικές, εννοώ στο απόλυτο σκοτάδι. Αυτοί δεν θα βλέπουν τίποτα, όμως εσείς θα μπορείτε να δείτε τα πάντα μέσα από τις τελευταίες τεχνολογίες υπέρυθρες κάμερες. Τι λες! Είναι προλαβαίνοντα με τα πράγματα. Με πάνω μου να πω το χέρι που θα δες, δεν ξέρω γιατί. Κατεχάρι. Εσύ πάνω την κόρη, είμαι σίγουρος. Κατεχάρι. Έχει κάτι σαρίδες εδώ μέσα. Έχει κάτι σαρίδες. Πού είναι τούτο. Εγώ αν είσαι γυναίκα, πρέπει να μιλήσουμε μετά. Είπα, που να μείνει Τέσσερα αγαπημένα πρόσωπα καλούνται να τα βγάλουν πέρα σε απρόβλεπτες περιπέτειες μέσα σε ένα χώρο που τα πάντα είναι μαύρα. Η φαντασία φτάνει στο αποκορύφωμα, η αδρεναλίνη χτυπάει κόκκινο, προκειμένου να καταφέρουν να κινηθούν μέσα στο χώρο, να ξεπεράσουν τους φόβους τους και να φτάσουν στο χρηματικό έπαθλο. Θα καταφέρουν άραγε να δαμάσουν τους δαιμονές τους ή θα τους καταπιεί το απόλυτο σκοτάδι. Πριν σβήσουμε τα φώτα, πάμε να γνωρίσουμε τους σημερινούς μας πρωταγωνιστές. Είμαι ο Ιάκωβος Χατζηβασίλη, ηλικία μου είναι 36 χρονών. Και το επάγγελμά μου είναι ηθοποιός. Να μην μετανιώνεις για τα πράγματα που έκανες παρά μόνο για αυτά που δεν έκανες. Άρα λοιπόν, βουτήξτε, προσπαθήστε, ζήστε και μη φοβάστε τίποτα. Είμαι η Βίνη Κολαϊδού, είμαι 31 χρονών. Είμαι ηθοποιός. γιατί, πάει ξανά. Είμαι η Βίνη Κολαϊδού, είμαι 31 χρονών, είμαι ηθοποιός. Και η φράση που με εκφράζει είναι μία φράση του Charlie Chaplin που λέει ότι η ζωή είναι μια τεράστια πλάκα. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι πρέπει να το χρησιμοποιήσετε εσείς για να γελάσετε. Είμαι η Ελευθερία Ανδρέου, είμαι 31 ετών. Είμαι ηθοποιός και η φράση που με εκφράζει είναι κάθε εμπόδιο για καλό. Επίσης να πω ότι φοβάμαι το σκοτάδι. Ανδρέας Τσέλεμπος, 40, ηθοποιός και when in doubt, flat out. Μένε σιφήθηκε και είμαστε εντάξει. Σας καλωσορίζω στο Total Blackout. Τα σαγόνια του Καρχαρία. Η σιωπή των αμνών. Τρέξε. Ο μαύρος κύκνος. Ο εξορκιστής. Και η έκτη αίσθηση. Αυτές είναι οι μοναδικές 6 ταινίες τρόμου που προτάθηκαν για Όσκαρ καλύτερης ταινίας. Για να δούμε η δική σας ταινία τρόμου σήμερα, τι κριτικές θα αποσπάσει. Θα είναι άραγε το θρίλερ της χρονιάς. Ποιοι θα προταθούν για Όσκαρ πρώτου ανδρικού ή γυναικείου τρόμου. Για αρχή όμως πάμε να δούμε σήμερα ποιους αγαπημένους ηθοποιούς έχουμε στην παρέα μας. Ελευθερία Ανδρέου, σε καλωσορίζω. Πώς είσαι? Όχι καλά. Λίγο μαγκωμένη σε βρίσκω. Όχι καλέ, γιατί το λες αυτό? Βρε Ελευθερία μου, είσαι μια κοπέλα γεμάτη νάζι, γεμάτη χαρά. Τζέρχεσαι σήμερα στο Total Blackout και ο μαγκώνεις. Χάρη μου, φοβούμαι. Έλα, ξιάσαι τα τούτα. Τώρα δα μένεις να φοβάσαι. Να φοβάσαι καλά, μετά. Εντάξει. Να φοβάσαι μετά όταν θα μπει στο σκοτεινό δωμάτιο. Εντάξει. Τι φοβάσαι περισσότερο, Ελευθερία μου? Όλα. Όλα. Θα περάσεις τέλεια. Ναι, κάτι κατάλαβα. Είμαι πολύ χαρούμενος που είσαι σήμερα κοντά μας. Αποδέχτηκα την πρόσκληση γιατί. Αλήθεια, δεν ξέρω τον λόγο. Ήβη Νικολαίδου. Γεια σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Πώς είστε? Καλά προς το παρόν. Αποδέχτηκα την πρόσκληση γιατί έχω εμπιστοσύνη στον κύριο Χάριν Αριστίδου. Που θεωρώ ότι είναι μεγάλο λάθος. Να κεράσουμε κάτι. Τι έχετε σε ηρεμιστικά? Έχουμε ένα φλιντζάνι τρόμο, ένα ποτήρι πανικό και μία κούπα άγνωστο.
Τι θα πάρετε? Έναν από όλα. Ήβη μου, ναι. Τι φοβάσαι περισσότερο? Τις κατσαρίδες. Έχουμε μπόλικες. Ουμάνα μου, τάξη, λοιπόν. Δεν θέλω να το σκέφτομαι. Θα προσποιηθώ ότι όλα θα πάνε καλά. Να φύγω. Μείνε. Να φύγω. Μείνε. Και όλο εδώ, φεύγω. Θα φωνάξω πάρα πολύ δυνατά και μετά ενδεχομένως είτε να φυρτώ ή μπορεί να προκληθεί κάτι πιο σοβαρό, να πει να πεθάνω. Νομίζω είναι η αίσθηση της κεραιούλας που μπορεί να σε χάει όλο το πράγμα που με... Δηλαδή της κεραία να σε πιάει κάτι. Όχι, την κεραία της κατσαρίδας συγκεκριμένα. Σήμερα δεν θα τη δεις, είναι το μόνο σίγουρο. Απαναία. Μπορεί να τη νιώσεις όμως. Απαναία, μην είμαι καλά. Ιάκωβος Χατζουβασίλη. Αρέσκουμε αυτά τα challenge. Η εκπομπή είναι του φίλου μου Χάρη Αριστίδου. Φίλε μου. Φίλε μου. Επίσης γίνεται για φιλανθρωπικών σκοπών, άρα γιατί όχι, ενώ περνούμε καλά και βοηθούμε και κόσμο, άρα... Πιστεύεις ότι ο σωματότυπός σου να σε βοηθήσει μέσα στο σκοτεινό δωμάτιο ή όχι? Φυσικά, θα ανταπεξέλθω όσον χρειάζεται. Και αγαπημένος Ανδρέας Τσέλεπος, τι μου κάνετε? Είμαι καλά, Χάρη μου, εσύ? Και εμείς πολύ καλά. Τι φοβάται ο Ανδρέας Τσέλεπος? Καλή ερώτηση. Με το σκοτάδι η σχέση είναι καλή πλέον. Όταν ήμουν πιο μικρός, όχι. Τώρα που είμαι πιο μεγάλος και έχω μωρά, πρέπει εγώ να είμαι οκ, okay, γιατί τα μωρά έχουν πρόβλημα. Εντάξει, έχω και εγώ ένα θέμα με τα φύθια, αλλά εντάξει, δεν ήξερα πώς να εξελιχθεί, διότι στο σκοτεινό δωμάτιο, όπως λες, μπορεί άλλα πράγματα να... Σε περίπτωση που χρειαστεί να περπατήσει πάνω σε ένα φιδάκι, μια κατσαρίδα, κάτι ρε παιδί μου, είμαστε cool με τούτο. Δεν θα αντέξω, ναι. Ναι, που τον καιρό που γίνες πατέρα, σε δυνάμωσες. Πίζω. Ο στήλος του σπιθιού. Τάχα. Είμαι πολύ χαρούμενος σήμερα που είστε και οι τέσσερις εδώ. Σήμερα είστε εδώ για έναν πολύ πολύ καλό σκοπό. Θα έρθετε αντιμέτωποι με τον ίδιο τον φόβο. Θα έρθετε αντιμέτωποι με τα όρια σας, με το άγνωστο και ίσως με τις μεγαλύτερες σας φοβίες. Σήμερα θα περάσετε τρεις δοκιμασίες. Στο τέλος κάθε δοκιμασίας, ένας από εσάς θα αποχωρεί και θα απομακρύνεται και από εμάς και από το παιχνίδι, αλλά και από την ευκαιρία να χαρίσει 1000 ευρώ για έναν πολύ καλό σκοπό. Στο σημερινό επεισόδιο, ο χορηγός επάθλου είναι η εταιρεία Pluton Travel and Tours. Έλα να σας βλέπω να χαλαρώνετε, έλα να σας βλέπω σιγά σιγά να μπαίνετε στο mood και μην ανησυχείτε, θα είμαστε καλοί μαζί σας. Μα τι λέω, θα είμαστε. Επιβιβαστείτε, το τρένο του τρόμου ξεκινάει και θα σας πάει στον πρώτο γύρο. Τι σας περιμένει εκεί? Αχ, δεν ξέρω. Έκπληξη. Έκπληξη. Ουσιαστικό γένους θηλυκού. Κοίτα, εγώ νομίζω ότι είναι όλα ψέματα, ναι. Πράττου, πείτε τι εννέν όμως. Οι. Έντονο συνέστημα απορίας που μας καταλαμβάνει όταν αντιλαμβανόμαστε ή πληροφορούμαστε κάτι εντελώς απροσδόκητο. Απρόβλεπτο, ασυνήθιστο και ανέλπιστο. Χρησιμοποιείται επίσης για να περιγράψει την ενέργεια που κάνουμε περιμένοντας να προκαλέσουμε σε κάποιον το συνέστημα αυτό. Πρέπει να κάτσω να βρω τον εαυτό μου μέσα, να ηρεμήσω. Όχι, η ψυχανάλυση είναι κάναμε τόσα χρόνια πριν, κάνουμε τώρα. Δηλαδή, σας φυλάω μία έκπληξη στο πρώτο σκοτεινό δωμάτιο. Ή καλύτερα, για να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι, σας φυλάμε πολλές εκπλήξεις στο πρώτο σκοτεινό δωμάτιο. Μικρές και μεγάλες. Σε κουτιά. Μικρά και μεγάλα. Καλή επιτυχία. Εγώ είμαι ο άντρας, να σε προστατεύσω, μην ανησυχείς. Εντάξει. Πάλι φοβούμαι. Η αλήθεια να λέγεται. Είναι έχει να κάνει με σένα, Ιάκωβέ μου. Σίγουρα. Ναι, έχει να κάνει με τις φοβίες μου. Στην πρώτη δοκιμασία, οι διαγωνιζόμενοι θα διασχίσουν το σκοτεινό θάλαμο σε ζευγάρια. Ο πρώτος παίκτης έρχεται αντιμέτωπος με τέσσερις γυάλες. Πρέπει να αναγνωρίσει το περιεχόμενο κάθε μίας από αυτές. Ορτίκια, κατσαρίδες, κουνελάκια, ποντίκια. Ο δεύτερος διαγωνιζόμενος κάθεται σε μια γυάλινη μπανιέρα με νερό. Σύντομα θα αποκτήσει κι άλλη συντροφιά, την οποία πρέπει να αναγνωρίσει. Πλαστικές κούκλες, καλαμπόκι, μακαρόνια, σύρμα καθαρισμού. Όποια ομάδα βρει τα λιγότερα αντικείμενα ή σε περίπτωση ισοπαλίας κάνει τον χειρότερο χρόνο, χάνει κι ένας από τους δύο, αποχωρεί από το παιχνίδι. Περίμενα λεπτό, ο Διένας μπαίνει μέσα σε μια γυάλα. Εντάξει, αν κατουρίζει μέσα στη γυάλα, είναι οκ. Okay. Θέλω έναν ώμο να κλάψω. Ουφ, οκ. Okay. Άρα μπαίνεις μες στην πανιέρα και εγώ βάλω σερκά, όχι. Ένα θέλω να μιλήσω με κάποιο υπευθύνο. Χάρη. Να πάμε να ξεκινήσουμε. Θέλω πολλά να ξεκινήσουμε. Να κοινιάτσι τίφκονται να πάμε από panic attack.
Εγώ με την ελευθερία από επαγγελματικής απόψεως είμαστε πάντα ένα καλό ζευγάρι και τα πηγαίναμε πολύ καλά. Δεν επικοινωνούμε. Δεν πιω κάποιον άλλο. Σας παρακαλώ, μπορώ να πιάσω την ελευθερία. Δεν Ιάκο, μπορούμε να στείλουμε πρώτα τον Ιάκο εγώ εμείς. Παίζαμε και παλιά μαζί και δεν υπήρχε τούτη επικοινωνία. Δεν μπορώ να το στο μάχι μου. Άμα, δεν είμαι καλά. Δεν είμαι καλά, Ανδρέα. Όπα. Πρέπει να κάνω και όνομα την ομάδα μας. Δεν μπορείς να μας λάρω. Δεν ξέρω. Φιάρλες. Φιάρλες. Τι λες. Είναι πολλά καλά τα πράγματα που ήθελα να κάνω. Έχει κάποιο δαμέ. Έτω, έχει κάποιο. Είναι εδώ. Ποιος είναι ρε. Χέρι πάνω. Ιάκωβε, εγώ κρατώ σε ακόμα, δεν ξέρω αν το ξέρεις. Τώρα δώσ' πίσω μας, πήγε. Χωρίζαμε μας. Είσαστε πολλά κακοί. Ιάκωβε. Ναι. Σε καλά. Μια χαρά εσύ. Οι φοβίες μου γίνονται πραγματικότητα. Μα λέμε τι άλλα. Απαναγιά μου. Τώρα τούτα που λέμε καταγράφονται. Φία, όχι, δεν θέλω. Υπερβάλλεις τώρα, ναι. Όχι, δεν θέλω να μου σύρετε κάτι. Δεν είμαι γλαμμένη. Αλλάξετε μου από τούντο. Ανδρέα. Άρα είσαι μέσα κάπου με παίρνω. Παίρνω μέσα από... Με το φύγετε που δίπλα μου. Μπορείς να απέναντι σου πίστα. Εγώ θα φοβηθώ περισσότερο. Εγώ θα φοβηθώ λιγότερο. Δεν θέλω, θέλω μεσιά. Έλα να βγω. Θα δει μάμα μου. Κοίταξε, εγώ για να φοβηθώ θα το δείξω. Είμαι άντρας. Η ελευθερία για μένα. Κλάψε το θέλει. Έχω πρόβλημα να το πω. Εγώ είναι να φοβηθώ πιο πολλά. Πριν την Παναγία μου, μπορώ. Α, μάνα μου, παιδιά! Α, μάνα μου, μάνα μου. Α, Παναγία, Πώς μου λες σου, ρε. Α, Παναγία. Μην κάνεις τόσο θόρυβο, εσύ. Ήρεμα. Μα πού έφυγε. Κάμε του γλύκες, ξέρεις εσύ. Έφυγε. Ιάκωβε! Να μου γίνε. Μίλα μου απλά για να εγκαθώ καλά. Περίμενε και έχασα το πάλι. Είμαι δίπλα. Κάθε δευτερόλεπτο. Περίμενε. Αν και μακριά. Εγκίνονται, εντάξει, παιδιά. Είναι καλά. Πού το? Είναι κάτι πλαστικό. Είναι κούκλα πλαστική. Είναι κούκλα και κούκλα σε σώματα. Σώματα που κούκλα κόμμε. Yes! Φιόγλες! Τι βλέπεις, τι τζιζείς. Τίποτα, αν κουτί. Δεν ξέρω τι έχει πες. Κάποιος μου τζιζεί. Αν πάτε βάλαμε εμένα στο κουτί. Ιακωβέ μου, τι σου κάνουν. Oh my god. Τι, ωραίο. Δεν το βάλα, τώρα πάω μέσα. Τι σου θέλω. Πάει και έρχεται, δεν ήξερα, ποντικός, δεν ήξερα να μου, ένα λεπτό. Απ' μιλά μου, τι είναι. Είμαι κάτι ακούδαμε, κάτι έτσι. Τι ακούεις. Δούμε πάνω μου, λαβώ το χέρι μου, δεν ξέρω γιατί. Το λοιπόν δεν μπήκαμε στην νερό για να χάσω επειδή ο Ανδρέας ο Τσέλεπος έβαλε ο χέρι του μες στην τρύπα. Νομίζω ότι το θέμα, καταλάβες, ναι. Δίρνω, παίρνω, δίρνω, παίρνω, χημεία. Θέλω να αλλάξω ομάδα. Τόσο και δευτερόλεπτα που να νιώθω συνέχεια ότι ήμουν σε ασφαλή χέρια. Ναι, ξέρετε, δηλαδή, τενώνε μου το ηθικό μου, λέει μου να συνεχίσω. Εντάξει, ναι, θέμα. Τσιριλίσαι έγκα μια φορά. Όχι. Τι ακούω εδώ, ασφαγή. Έχει παντικό, είμαι σίγουρος. Αφού ακούετε ένα κι, αυτό κι αν είσαι εσύ, μα γίνα μέσα. Ελπίζω να είναι ποντικός και να μου φέρουν εμένα ποντικό. Περίμενε, κόρη σιώπα. Ας με επικοινωνώ μαζί του τώρα. Σου είπα ποντικό, ρε. Γίνα, θα ακούω το που μου μιλά. Μιλά ποντικός, παιδιά. Είναι ποντικός. Όντως, είναι ποντικός. Μπράβο. Μετά από 10 ώρες. Γιατί αλλάξω ζευκάρι. Please, θέλω να κερδίσω. Αμάνα μου, εγώ είμαι τώρα. Αμάνα, γεια μου, Παναγιά μου. Θέλω να ξέρετε ότι η μαμά μου προειδοποίησε εμένα, μην έρθω. Δεν θέλω, σας παρακαλώ. Δεν θέλω. Και τι πάντα οι μάμες έχουν δίκιο. Αμάνα μου, έρχεται. Όχι, δεν είμαι καλά. Άντε, σύρτω. Σύρτω, που να μείνει μαύρο. Ιάκωβε, κάτι πολύ μας δεν μπορώ. Τι δεν μπορώ. Θέλω τη μάμα που... Είναι, ξέρω, είναι από τους σιτάρους. Καλά μου, κινητά, Ιάκωβε, Παναγιά μου, είμαι καλά. Είναι σιτάρος, παιδιά, είναι σιτάρος. Ρε, πάντα πού τι δοκιμασίες, είναι τις κούκλες και σιτάρους. Ναι, έλα, αγάπη, έλα, μέσα, να σου σύνουν το σιτάρο. Ολόκληρος σιτάρος. Μα ο σιτάρος. Έτσι πράγμα.
Οκ. Δεύτερο κουτί. Γεια σου. Επικοινωνούμε τα μέσα εδώ. Αν έχει φίδι, απλά σου έχω ένα φύο από χτίριο. Ναι. Τι είναι, κόρη έχει. Άμα να είναι. Άντε, Ανδρέα μου, βάζ' το χέρι σου μέσα, τελειώνουμε! Που είστε τόσο λάθος του. Βάζ' το χέρι σου μέσα! Να το βάλω όλο το χέρι! Βάζ' το! Εω, δεν το πιστεύω. Πήγες? Δεν ήξερα, περίμενε! Ιβί, θέλω να σιωπήσεις για δυο δευτερόλεπτα. Σχ! Οκ. Sorry, ήταν το γύρω-γύρω. Ωραία, φίλε, είμαι ήσυχος, είσαι ήσυχος. Ένα αυτό λίγο προς τα κάτω. Εντάξει. Γεια σου. Γεια. Όχι εσύ, μιλάμε ο πονητικός ακόμα που πότσι. Έχει αυτούθηκε. Να πεθάνω. Κάτι που έτσι ξέρω, δεν ξέρω. Έχισε σου κάτι. Λοιπόν, ήταν τριχωτών. Δεν ξέρω, πρέπει να ήταν τεράστια κεραία. Ήταν κεραία. Ήταν κεραία. Κινείται. Κινείται. Ναι. Τι έτσι το πράγμα, είναι κατώει. Αποκλείεται. Έτσι σαν κάτι, αλλά πολλά. Δεν ξέρω τι σημαίνει. Ωραία, έχει τσάς να φέρετε που κανέναν μπορούν το... Ξέρω, κατσαρίδαν τόση. Έτσι σου κάποιοι τίποτε ρε κατσαρίδα. Εγώ νομίζω λαγουδάκι. Κουνελάκι. Κουνελάκι. Άντε, μπράβο, Ανδρέα μου. Μάνα μου. Κόρη. Ε. Είσαι καλά. Ναι. Πήγα που είσαι βάτσις. Εσύ ρε ζουλόν τώρα να έξω, τι τι μου είσαι... Με μου δώσει πάνω μου! Τι έτσι, τι έτσι! Εν ήξερο, τι έτσι, τι έτσι! Αναντρικά, θέλω να φύγω! Να μην αφήγεις καλό. Τι είναι σκουλίκια! Μακαρόνια ήταν το χειρότερο γιατί ένομισα ότι όντως είσαι σκουλίκια. Ζωντανά σκουλίκια. Δεν είναι διαφορετικά. Δεν μπορώ να περπατήσω, μπορώ να πεθάνω. Για κάτω! Εσκουλάκι! Δεν ακούσα τον τίνκ. Δεν μπορώ. Κάτι που λιώνει με αυτιά νόμιζε μπάμιες. Μακαρόνια. Μακαρόνι! Πρέπει να είσαι μακαρονάς. Έριμε. Λοιπόν, τώρα ξέρεις να μην είναι sorry. Τα καλά φύγαν. Ότι έβαλα μου έναν ποντικούι, έβαλα μου έναν κουνελούι. Και τώρα... Για να πω sorry που δεν μπορώ να σε μυθίσω αλήθεια. Ήδη βρωμάδα με, περίμενα... Ψάρι, άκουμε. Ναι, το ξέρω πώς μυρίζει το ψάρι. Το τρίτο το κουτί, απλά μύριζε που το μίλι να δεις. Κι τη λίτρα να μπούχε μέσα, σκάτα του κάτου. Τα κάτου. Του, βρωμάτσο, σαράγια μου. Βάλαμε το. Σιωπίγκο. Ακούσα το να κινείται, σιώπα! Κινείται, κινείται. Σιώπα! Εντάξει. Ήδη εγώ ενοχλώ σε άμα σου σύρνουν πράγματα μέσα στα νερά. Εψυχώνωσε, εσύ πρέπει να λύσεις. Πάμε, άντε Ανδρέα μου, έλα, άντε αγόρι μου, μπορεί. Και γύρω γύρω να μην είχε, όπως τα ανήξερο, κάτι... Έχει κατσαρίδες εδώ μέσα. Έχει κατσαρίδες. Είναι κατσαρίδες. Όντως. Είναι κατσαρίδες. Ένα ακούσαν κλίν πάντως. Α, γεια μου. Ήβρα το. Γιάξ! Τι είδα τούτο. Σταμάτα! Όχι! Εμέ φοβηθήκα εγώ. Να σου φέρετε και από βίντεο. Δεν θέλω να ζωντανώ. Που θέλω σταμάτα! Από τούτε τα τελούθηκε που καθαρίζουμε. Ότι κι αν είναι έρχεται κοντά μου και φρόνα. Μπορεί να μην είναι σωματικά κι αν είναι, αλλά είναι δίπλα του ψυχολογικά. Τι μου απλώ ότι θέλει και είναι κάτι ζωντανό. Να σου βάλουν θέλημα να μου μέσα στο νερό. Γιατί μακαρόνια βάλα μου. Γιακόβε, δεν βοηθάς, θα αλλάξω παρτέρ. Θέλει. Είδες που βράζει το θέλει. Ναι, δεν το περίμενα. Άντε τσουλεπούι μου, έλα, έχουμε τους. Κάτι ακούω μέσα. Α, μάνα μου, πιο μεγάλο παιδό. Να πω πολύ ώρα τα μέσα. Άντε, έμπα, έμπα. Απλά κάμα έτσι. Και πιέσα κορτίκι. Α, ναι. Ναι. Τα πουκιά είδες, μια χαρά.
Για να μην τσίσεις, α, μην τολμήσεις. Μην τσίσεις μες κατσαρίδας, ρε! Ξέραμε, κορή! Με τα πουτσίνα μου. Αλλά σου είσαι βρεμένη. Είμαι φουλ βρεμένη. Και είναι όπως εμπήγαρα. Ατρόμητς. Κάνω high five. Εντάξει, με τούτο. Εντάξει. Έβρε τα τέσσερα. Εγώ σε λέω νίκησες με ζεμένα. Κοίτα να δεις που είναι να φύγει ο Ιάκωβος και να μείνω εγώ. Τέσσερις αγαπημένοι ηθοποιοί σε κατάσταση πανικού. Ήβη, έταξες μας ξύλο. Μας έβρισες. Ξέρεις που μείνεις και ο τρέινερ. Ξέρω. Τι συμβαίνει μαζί σου, Ήβη Νικολαίδου? Εντάξει. Whatever happens in the dark room, stays in the dark room. Forever and ever. Yes, it is. Αλλά μπορώ να σας πιαούλου και να σας βάλω μες στο dark room. Πρόσεξε. Εγώ έχω να σου πω ότι ήταν μόνο η αρχή εάν συνεχίσεις. Ανδρέα, πώς ήταν η συνεργασία? Καταπληκτική. Καταπληκτική, γιατί ένιωθα ότι είχα έναν συνάδελφο δίπλα μου σε όλη τη διαδικασία. Να σε διακόψω. Ένιωθες κιόλας κι μέσα, γιατί νομίζα ότι σταμάτησε το δρόμο δαμέ. Γιατί άλλα μας είπες στην αρχή, ρε φίλε, και φοβούμαι, μόνο λέω τις κουφάες, αλλά νομίζω ότι αλλάξαν όλα εκεί μέσα. Αυτό θέλω στην επόμενη κανονικά να είσαι δίπλα μου και πρώτα να το χέρι σου μαζί με το δικό μου. Να δούμε ποιο είναι να πάει πρώτα κάτω. Μπορεί σωματικά, Ανδρέα μου, να μένει μέσα με, αλλά η ψυχή μου είναι κοντά σου. Πίστεψε με. Εδάκρυσα όταν σε βλέπα, που το γέλιο. Ελπίζω να λειτουργήσε και να έδεσε το μικρό. Ναι. Είμαστε έτοιμοι για το επόμενο. Ιάκωβε, τελικά τα μπράτσα είδες ότι δεν βοηθούν και πολύ στο απόλυτο σκοτάδι. Το απόλυτο σκοτάδι είναι καταλάβεις πολλά. Εντάξει, δεν μπορείς να πεις. Στήριξα σε όσον μπορούσα. Από εκεί και πέρα πήγαμε τα καλά, πιστεύω. Ελευθερία, ισχύει αυτό που λέει ο Ιάκωβος? Όχι, βέβαια. Έταξε μου προστασία και μου μόνη μου με στη γυάλα. Αφού με αφήνας, είναι πρέπει να μου... Μίλα, Ιάκωβε. Μα δεν ξέρεις, εμείς οι άντρες ότι κάνουμε είναι λάθος. Παιδιά, όσο γελάσατε, γελάσατε. Μάνα μου. Κάποιος από εσάς δεν χάρηκε και πολύ με το πάρτι έκπληξη που το ετοιμάσαμε. Με αποτέλεσμα να φύγει πριν καν σβήσουμε την τούρτα. Μία συνεργασία δεν μας λειτουργήσε και ένας από τους δύο πρέπει να αποχωρήσει. Μπροστά σας έχετε 4 τετράγωνα. Ένα από αυτά κρύβει μια μαύρη τρύπα. Κανείς δεν ξέρει που είναι αυτή, ούτε καν εγώ. Όποιος πέσει στην τρύπα, χάνει και πάει στο σπίτι του. Θα παρακαλέσω ένα από τα δύο ζευγάρια να σταυρώσει τα χέρια και να πάρει την θέση του. Ανδρέα και Ήβη, παρακαλώ. Ω, υπευκαιαστημένο. Σκιώξα μας, Ήβη. Ωραία. Εάν νομίζεις ότι είναι στημένο, σου δίνω την ευκαιρία, εάν θέλεις, να αλλάξεις θέση με τον Ανδρέα Τσόλεπ. Αγαπητά, δεν τρίπ. Όχι. Θες δεν να θα αλλάξω θέση. Με το δικό μου σύνθημα, Ανδρέα και Ήβη, πηδάτε ταυτόχρονα στο τετράγωνο που έχετε μπροστά σας. Κάποιος που μας έχασε αποκλείεται, είμαστε πολλά καλοί. Εντάξει, βρίσκαμε τα όλα πάρα πολύ εύκολα. Τρία! Δύο! Ένα! Πάμε! Τρία! Δύο! Ένα! Πάμε! Συγχαρητήρια, Ανδρέα και Ήβη, συγχαρητήρια! Να σας παρακαλέσω να μείνετε πάνω στα τετράγωνά σας. Sorry, guys. Και να δούμε για ποιον χτυπάει καμπάνα. Ιάκωβε και Ελευθερία. Ελευθερία και Ιάκωβε, κάτι δεν μας λειτουργήσε. Και τα δύο ζευγάρια, να σας ενημερώσω ότι τα πήγατε πάρα πολύ καλά. Αλλά ένα από τα δύο ζευγάρια, προφανώς της Ελευθερίας και του Ιάκωβου, άργησε λίγο παραπάνω στον χρόνο. Και για κάποιον χτυπάει καμπάνα. Αλλά για να είμαι δίκαιος και με εσάς, σας δίνω τώρα το δικαίωμα εάν θέλετε να αλλάξετε θέση. Είναι σαν να μ' αγαπούν για μένα. Δεν ξέρω. Αν κάνω τα αγγλικά ματάκια του Χάρη προλαβαίνω. Δεν ξέρω, νομίζω αγαπούσες σε παραπάνω, είσαι πιο cute, σε ξέρω εγώ και τα λοιπά. Πέντε. Έλα ποτέ. Όχι, η Ελευθερία δεν αλλάξει. Γιατί εγώ νομίζω. Τέσσερα. Είναι εμένα που θέλω να φύγω. Τρία. Τώρα είναι ώρα μας να παίζουμε, δηλαδή. Όχι. Α. Όπως καταλάβαμε, έχετε αλλάξει θέση. Δεν είμαι σίγουρη. Νομίζω ότι έκανα σωστή την επιλογή. Σταυρώστε τα χέρια και πάρτε τη θέση σας. Αχ, Θεέ μου. Με το δικό μου σύνθημα, πηδάτε ταυτόχρονα στο τετράγωνο που έχετε μπροστά σας. Mm-hmm. Για να δούμε ποιοι τρεις αυτόματα περνάνε στον επόμενο γύρο. Mm-hmm. Τρία. Δύο. Ένα.
Πάμε! Συγχαρητήρια και στους τρεις, περνάτε στον επόμενο γύρο. Δεν το πιστεύω! Και τα δύο ζευγάρια αναγνώρισαν όλα τα αντικείμενα. Ο Ιάκωβος με την Ελευθερία όμως έκαναν χειρότερο χρόνο και ο Ιάκωβος με την απόφαση του να αλλάξει θέση αποχωρεί από το παιχνίδι. Αχ, ενε γίνεται να πέσω εγώ. Ναι, γιατί φοβούμαι ότι τα χειρότερα έρχονται. Και καλά κάνω. Θέλω να αφιερώσω την νίκη μου του την πρώτη σε όλους τους ανθρώπους που ήταν κοντά μου. Στο σκυλάκι μου τον Μπάρι. 4 ξεκινήσατε, 3 συνεχίζετε. Συγχαρητήρια. Τώρα που ζεστάθηκαν οι μηχανές, για να δούμε τι σας περιμένει παρακάτω. Τρυπαρίσκεις μες στο σκοτάδι. Νομίζεις ότι θωρείς άλλα πράγματα. Ναι. Ξέρω ρε παιδιά, να σας το πω. Τούτον, θα ήθελα να μου στη θέση σας. Για τούτο που να γίνει στο επόμενο δωμάτιο, αλλά. Θέλω να έρθει μαζί μα στην επόμενη δοκιμασία με στο δωμάτιο. Ανδρέα μου, εσείς είστε εσείς, αλλά εγώ είμαι εγώ. Την πρώτη δυσκολία την ξεπεράσατε. Πάμε να δούμε τι θα κάνετε στην επόμενη. Χαρή, ξέρω πού μηνίσκεις, ξέρω πού εμήνισκες και ξέρω πού θα μηνίσκεις. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να μαντέψουν διάφορα. Είτε ρίχνοντας μία ματιά στην παλάμη σου, ή κοιτώντας μέσα σε κρυστάλλινες σφαίρες. Ακόμα και στο φλιτζάνι του καφέ σου. Εσείς τώρα, στο επόμενο σκοτεινό δωμάτιο, δεν θα έχετε ούτε φλιτζάνια, ούτε σφαίρες για να μαντέψετε σωστά. Μόνο παλάμες. Τις δικές σας. Ο Χάρης μίλησε ξεκάθαρα. Πάνω στα χέρια μας θα μας τοποθετούν διάφορα πράγματα. Φοβάμαι ότι θα είναι κάτι ζωντανό. Αν δεν είναι ζωντανό, αν είναι κάτι άλλο. Για να δούμε τι μαντεψιές θα κάνετε. Καλή επιτυχία, celebrities! Σε αυτή τη δοκιμασία, 4 άνθρωποι περιμένουν τους διαγωνιζόμενους στο σκοτάδι. Κάθε διαγωνιζόμενος, αφού τους αγγίξει, πρέπει να υπολογίσει τα κιλά τους. Ο παίχτης που θα έχει την μεγαλύτερη απόκληση στο σύνολο των κιλών, χάνει και αποχωρεί από το παιχνίδι. Πόσα κιλά είναι που... τι... που το σγίσω? Α... Οκ. Τα έχεις, είναι κατσαρίδες. Εντάξει. Με τιμή. Ανοίξετε τις πόρτες. Και όπως θα παίρνω τις στροφές, εσύ αν ανοίξει η πόρτα τώρα. Μπαίνω μέσα. Okay, γεια σας. Γεια σου. Αυτόν το σκοτάδι πάλι. Πιέρε. Μου τζίζεις. Με τους ακούω τις ανάσες τους. Γνωριζόμαστε, αλλά λογούμε. Πραγματικά νομίζω να ήταν όλοι ντυμένοι. Ήταν σχεδόν όλοι μισοτιτσιροι. Οπότε το πρώτο σοκ εν τζαμέ, όπα. Α, ο. Ωραία. Τούτη είναι κοπέλα. Χάι, είσαι και ψηλή. Είναι κοπέλα, τιτσιρέλος. Ήταν πολύ αβολή η δεύτερη δοκιμασία, γιατί έπρεπε να ψαχουλεύω τους καημένους τους ανθρώπους. Βυζάκι έχουμε, sorry που τον τσούσα απλά για να δω περίπου για να τα σάις μιλούμε. Nice. Δουλεύκεις τους μυς, δουλεύεις το σώμα. Α, καλή τούτη. Χρειάζεται πάρα πολλά σου με τον που κάνουν, αλλά sorry για να καταλάβω το λοιπόν. Έτσι μεταξύ μα, το τζελάκι πώς πάει, έτσι μεταξύ μα, ρε κοκλίτσα μου, είσαι... Είσαι και κουπέλα, νομίζω πας στα 60. Κλειδώνω 52. 55, 56... 53 τελευταία μου τιμή. 54. Χοντρών το κοκκάλον της. 60. Κλειδώνω 53. Οπότε έχεις να είσαι καμής. Και σίγουρα σε κάποια φάση πρέπει να πάω πληθώ. Hello. Oh my God. Παναγιά μου. Και δεν μπορεί τούτο. Λοιπόν, αν είσαι γυναίκα, πρέπει να μιλήσουμε μετά. Αι, είμαι μασκάλι. Παιδιά, τι είναι τούτο! Α, λοιπόν, πάμε. Υπράγαμε το πάλι.
Αγάπη, πώς πάμε. Είναι η μόρα, παιδιά. Ήταν έτσι μια έντονη επαφή με έναν άλλον άνθρωπο, η οποία θεωρώ ότι ήταν αχρίαστη χάρη. Hello. Λοιπόν, βλέπω μεγάλον έτσι, αναγιούμενον, ας πούμε. Σεξουαλισμένος, άρα κόφω μιλιά γυλά. Α, είσαι πολλά γυμνασμένος εσύ. Είσαι πολύ γυμνασμένα. Τέλος πάντων, συνεχίζω. Μπίψε τούτο. Ξέρουμε κάτω τι παίζει. Λοιπόν, θα πω με αγάπη πάντα ότι πρέπει να είναι γύρω στα 85 κιλά. 100 κιλά. Σου μια τις ωραία εγκλήση δηλαδή. Εντάξει. Και η τρίχα δηλαδή όμως είναι... Hello. Εντάξει. Κοίτα, σαν ηθοποιή, επειδή συνήθως γίζουν στο αλλού και είμαστε πρόβες, είμαστε δρομένοι και τα λοιπά, οπότε εντάξει, δεν ήταν κάτι ξένο για μένα. Αλλά σίγουρα στις πρόβες ποτέ μας είπαν γίστε και πείτε πόσα κιλά είναι ο άλλος. Παιδιά, πραγματικά. Θα πω 92. 93. Κλειδώνω στα 101 κιλά. Άντε ρε, 93, α. Μπορεί και παραπάνω. Αλλά είναι από 100. Κλειδώνω. Bye, sorry, που... Κάτω το πράγμα που κάνουμε να γίνεται. Πού πάμε τώρα. Α, τούτο είναι γατάκι. Παναγιά, είναι η ράση του δι. Πού τα βρίσκεται αυτά τα άτομα και τόσο πανύψηλα ρε παιδί μου. 2 μέτρα. Είναι ο Μάουντε. Ο γα***το. Νομίζω είχε έναν που ήταν 8 μέτρα εκεί μέσα. Αστείο. Εσύ να θέλω για προστασία. Ούμανα μου, μικρή κυλίτσα. Λίλιο ρετούς δάμε. Α, γυμνα... Oh. Hello! Λοιπόν, είσαι πανύψης. Έχουμε και τα κομποσκίνια μας. Έτος ο γυμναστής μου. Παμπό. Ε, παμπό! Έλα ο γυμναστής μου, παιδιά. Ε, Κέλης. Δεν έχω ξαναγγίξει τον παμπό στο σκοτάδι, αλλά βλέπω τον πάρα πολλά συχνά, οπότε μπορώ να καταλάβω έναν περίπου πώς ήταν. Δηλαδή, πού πάει γυμναστήριο, έτσι. Σίγουρα φαίνεται πολλά λάθος μες στο σκοτάδι, τον μπορώ να κάνουμε μάλλον. Απναγιά μου. Μόνον τον δαμέ, 50 κιλά τον το πράγμα. Μα πόσους έχεις. Ουμα! Βεθιά! Είναι μόνο το... Λοιπόν, 120 κιλά μες στο νερό. 120 κιλά κλειδώνω. Θα πω 130. 97. Τι να δω. Αμαρά μου. 107. Πούλους, εσένα φούμε παραπάνω. Θέλω πραγματικά να δω ποιος είσαι. Είναι ο Πάμπος, παιδιά. Ο Πάμπος. Πάμπο. Αν είσαι ο Πάμπος ο γυμναστής μου να κάνουμε, γιατί ένα μην βλέπω να τελειώνω νωρίς, άλλη μέρα το γυμναστή. Γεια σας. Οκ. Παπαναγία μου. Μαλλί, ναι, τέλεια. Ποδάκι έχουμε, τέλεια. Ναι. Λοιπόν, 89 κιλά κλειδώνω. 112. Hello. Μανά μάπη. 102. Κλειδώνω. Δεν τα γελάς, κόρη. Κύριε, λέει, σον παιδιά. 126. Αποκλείεται. Εντάξει, ξέρω ότι έκανα το παραπάνω, αλλά 126 είναι να πω. Α, έλα, ο μάγκα. Ναι, κλειδώνω σε 120. 123. Κλειδώνω για μέ. 125 κλειδώνω. Πού είναι το mountain. Έφυγε, να το δούμε. Φίλος μου. Γεια σας, εσύ ο αγαπημένος μου. Κυλίτσα μου. Ο, πού είναι την. Γιατί ήταν, γεια. Πιστεύω ότι τα πήγα πάρα πολύ χάλια. Εντράπηκα να μπορώ πιάσω. Νομίζω είμαι στην πόρτ. 73. Α, bye. Και
Κοιτάξτε, θεωρώ ότι σε αυτήν την δοκιμασία έπαιτα πάρα πολύ καλά, γιατί υπήρχε σχέδιο. Τώρα θα βγάλουμε τον Τσελέπο, θα μείνει ελευθερία εγώ, έτσι το έχω μες στο νου μου, και τελικώς. Δεν μπορείτε να πείτε, ήμασταν αρκετά επίοικοι μαζί σας σε αυτή τη δοκιμασία. Βέβαια, εξεσαλώσετε. Ήδη βρες ο γνωστός σου μέσα στο σκοτεινό δωμάτιο. Ναι, σίγουρα. Νομίζω ένας είναι ο γυμναστής μου. Βασικά ο άντρας της γυμναστρίας μου, η Γεωργίας, ο Πάμπος. Είμαι σίγουρη. Ο τρίτος ήταν ο Πάμπος. Γεννήθη, ξέρεις. Νομίζω, ναι. Ο Mountain. Ο Mountain, ο Mountain που το Game of Thrones, Αντρέα Τσέλεπε. Ήταν τεράστιος. Oh my God. Τύπου, πιάνες απλά ποντικούς. Πόσους έχει. Ναι. Μακάρι να μπορούσα να μπω μέσα στο μυαλό σας και να δω έστω λίγο την εικόνα που δημιουργήθηκε στο δικό σας υποσυνείδητο. Για το τι αγγίζατε. Ελευθερία μου, έπιασε η άντροπα έσου μες στο σκοτεινό δωμάτιο. Ναι, η αλήθεια. Έπιανε έτσι κάπως περιμετρικά. Είναι ψαχούλευα πάρα πολλά. Άι, γεια, εφουβέντο. Βέβαια, μπορεί να τα πήγες και πάρα πολύ καλά. Ποτέ δεν ξέρεις. Τα πάντα μπορούν να συμβούν μέσα στο απόλυτο σκοτάδι. Κάποιοι βρήκατε γνωστούς σας. Κάποιοι δημιουργήσατε εικόνες από τηλεοπτικές σειρές στο μυαλό σας. Η αλήθεια όμως, μέσα στο δωμάτιο, για τον κάθε παίχτη, υπήρχαν συγγενείς σας. Ναι, ναι. Ήταν οι οικογένειές σας. Εγώ επίστεψα, εγώ έχω αλήθεια. Η ομάδα δάμε κάτι τέτοια κάμνητα, είμαστε λίγο κάφροι μερικές φορές. Πράγμα με πλακάτε συγγενείς σας. Γιατί είναι ευκηγάθηκα μέτρα εγώ. Όντως. Καλά τα αστεία, αλλά όσο γελάσατε, γελάσατε. Χαλάρωστε είναι τα συγγενείς σας. Σε πολύ λίγο ένας από εσάς θα αφήσει την όμορφη σκοτεινή παρέα μας και θα πάει για Νάνη εκτάκτος. Για να δούμε ποιος θα είναι αυτός ή αυτή. Να σας παρακαλέσω να σταυρώσετε τα χέρια και να πάρετε την θέση σας. Κατάλαβα, έφυγα εγώ το ρολόι σαν κάτω. Αντρέα, πιστεύεις ότι θα φύγεις? Πολύ βαθιά μέσα μου. Όχι. Νομίζω να φύγω. Λοιπόν, Ήβη, ναι. Θα σου δώσω το δικαίωμα να αλλάξεις θέση με τον Αντρέα Τσέλεπο αν το θέλεις. Μη χαλασμένη γίνει, έπιασε τον Ιάκωβο πριν. Ναι, θέλω να αλλάξω. Είσαι σίγουρη? Hello. Εγώ δεν δικαιωμάθηκε και αλλάξω. Όχι. Αν υπέσω. Μάρε, λυπούμε τον. Με το δικό μου σύνθημα θα πηδήξετε και οι τρεις ταυτόχρονα στο τετράγωνο που έχετε μπροστά σας. Τρία. Μάνα μου. Δύο. Ένα. Πάμε! Συγχαρητήρια, Αντρέα και Ήβη, περνάτε στο τελικό! Συγγνώμη, Ελευθερία! Η Ελευθερία είχε μεγαλύτερη απόκληση στο γενικό σύνολο των κιλών από τους υπόλοιπους παίχτες και έτσι αποχωρεί από το παιχνίδι. Όπως φαίνεται, παιδιά, οι μαντικές ικανότητες λειτουργήσαν και σας πάνε στον τελικό. Πραγματικά θέλω να μάθω τα κιλά εγώ σε μια φάση, αν ήμασταν κοντά. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ήσασταν πιο κοντά από την Ελευθερία. Φαντάζομαι ότι όλοι σας κάποια στιγμή έχετε κρατήσει στο χέρι ένα μπαλόνι. Σου κατάλα. Ζητήσατε έστω και μια φορά από τη μαμά ή τον μπαμπά να σας πάρουν ένα μπαλόνι σε μια απογευματινή βόλτα. Από κάποιον πλάνο διοπόλη. Ποτέ πιο πριν όμως, ένα απλό κράτημα μπαλονιού δεν έμοιαζε τόσο τρομακτικό όσο στο επόμενο σκοτεινό δωμάτιο. Κρατήστε το γερά. Γιατί αν σας φύγει, δεν νομίζω να σας βγει σε καλό. Καλή επιτυχία. Είμαι εντελώς συγχυσμένος, δεν έχω ιδέα. Βοήθαμε. Στον τελευταίο γύρο, οι διαγωνιζόμενοι θα μπουν στο σκοτεινό δωμάτιο κρατώντας ένα μπαλόνι με τους δείκτες των χεριών τους. Στόχος τους είναι να μην αφήσουν ποτέ το μπαλόνι παρά τα όσα ο πειρατής του Total Blackout θα τους κάνει. Νικητής είναι αυτός που θα αντέξει μέχρι τέλους την δοκιμασία χωρίς να χάσει το μπαλόνι από τα δάχτυλά του. Έχω το, γιατί τα δάχτυλά μου ήταν πολλά δυνατά. Έχω το. Είναι αρκετά εξασκημένα τούτα τα δάχτυλά. Δεν θέλω κατσαρίδα. Σας παρακαλώ. Αν υπάρχει κάποιος εδώ και με ακούει, δεν θέλω κατσαρίδα. Είμαι έτοιμη να κερδίσω τον φίλτα των Τσέλεπων. Ναι, ρε, να κερδίσω. Θέλω.
Τσελεπέ εφάστην. Άτε ρε παιδιά, άτε ρε παιδιά τώρα. Δεν τον πάλε πίσω μου, σε έχω σατανά. Γιατί στην ουσία ανεφούμε τίποτε. Τι εν τούτο. Αγάπη, δεν θέλω... Μα, ο Παναγιά, ο Παναγιά, ο Παναγιά μου. Υποτίθεται ήταν να μπαλονάκι και να το κρατούμε και να έρθουν διάφοροι μέσα, ενώ σου το ποδάκι μου, γιατί έπρεπε το ποδάκι να γυμνώ και να αγγίσουν πράγματα. Α, μάνα μου, μάνα μου, μάνα μου, μάνα μου, μάνα μου. Τι εννοείς. Σας δάμε σαδά. Ιε, τον έρχεται. Κρατώ το τώρα ακόμα, δεν καταλαβαίνει. Κάτσου. Δεν θέλω ρε παιδιά. Ναι, ακόμα είστε τίποτε. Τέλεια. Για καλό σκοπό, άρα ελπίζω να τα καταφέρω, γιατί θέλω να τα καταφέρω. Μου ενδιαφέρει. Α, Jesus. Τον μπαλόνι είναι δεδομένο ακόμα, είμαι σίγουρος αν το κρατάω ακόμα. Η δοκιμασία ήταν να με έφυγε τον μπαλόνι. Εντάξει, νομίζω παραλύσαν και τα δυο με τα δάχτυλα, διότι τον μπαλόνι είναι ένεφιε. Οπότε που τζιν την πλευρά της δοκιμασίας, νομίζω ότι κέρδισα. Παιδιά, κάτι άκουσα! Άντε ρε παιδιά, ανοίξετε το! Σκέπατε καλά, δεν σου πάω αυτή. Σκέπατε. Παναγιά, Παναγιά. Έφυγε μου μπαλόνι, δεν μπορώ! Πούντο! Με το μαλακό, εντάξει, σε παρακαλώ. Να μανά μου, το τσιψίζει μου, μην δεν μπορώ. Με σίγουρη κάπου για να με πρέπει, είχε κάποια κατσαρίδα, ακούατε, ακούατε, νο... Α, Παναγιά μου, Παναγιά μου. Πλείς. Δεν ξέρω τι είναι. Αν έχει κατσαρίδες μέσα στο κουτί μαζί μου αυτή τη στιγμή, ξέρω ότι να το αντέξω και θέλω να πιστεύω ότι η ίδια απλώς να πεθάνει από το φόβο της. Πιέζει! Σου φίλος μου, εσύ υποτίθεται! Φίλο! Σοβαρά τώρα μπορεί να είναι κατσαρίδες που έχει. Α, please, please, please. Ναι. Δεν το πιστεύω ότι είσαι που τα αλήθεια φίλοι. Δεν το είδα. Ένιωσα το σίγουρα. Όχι ρε μα***, please, please. Όχι, 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 όχι. Όχι, σοβαρά. Αν είναι που τα αλήθεια φίλοι. Κοίτα τα με. Παναγία μου, Παναγία μου, Παναγία μου, έτσι πράγμα. Oh my god. Εν μπορώ, εν μπορώ. Οκ. Εντάξει, Αντρέα, μπορούμε. 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 Please, απλώς το ρίδε που είναι κελέτο. Εντάξει, please, please, γιατί νιώθω που μ' Αχ, μπορείτε να φανταστείτε τι νιώθω αυτή τη στιγμή μέσα μου. Ένα βρέκι μου για ρε. Καλά, hate snakes! Πέμπω σοβαρά. Νιώθω ακόμα πάνω μου το φίδι, αλλά νιώθω καλά. Εντάξει, ένα πράγμα. Αχ, Θεέ μου. Μετά στο χιλισπέν, για την 60% στά που ήταν στην πόρτα, είναι οπλώς να το κάνω σε 2 ώρες, εντάξει. Ρε! Αχ! Οκ. Αλλεπάλληλα τα σοκ. Σας το είπα, πριν ήμασταν mild. Ο τελικός ήταν τελικός. Μια κουβέντα είπαμε. Μια είπα, μια, όχι άλλη. Πέμουν, δεν πέμουν. Μπορούμε τις κατσαρίδες. Ναι. Μια κουβέντα. Και αμέ όπως γίνεται όλων των σκηνικών, άκουσα κάτι, άκουσα, νιώσα τα. Μα δεν φτάσαμε καν στην κατσαρίδα. Με κόφτη που ενεφτάσατε, ήταν για με είσαι. Δεν φτάσαμε καν. Δεν νιώθω τα εγώ τώρα τα πράγματα. Εν τα κομφετί που ένιωσες, αγάπη μου. Αι, θα κάνουμε. Τα κομφετί, έναν τέτοιος ούτε τα κομφετί. Μόνο με πια. Θέλω να μου είσαι, Αντρέα, την αυτοσυγκέντρωση που έκαμε και αμέτσι, τόσο το έκαμε, έλα πέ μου το, κάμε μου το λίγο. Νομίζω παραλύσαν και τα δυο μου τα δάχτυλα μετά που τέχεσαι είναι η δοκιμασία. Νιώθω ακόμα κάτι έτσι. Την σχέση που ανέπτυξαμε, την συγκεκριμένη τη φίλη, να δάνε και μέσα εκεί. Ήδη περιγράψε μου λίγο τη σημερινή σου εμπειρία, γενικότερα. Τι περιγράψε. Με δικά σου λόγια, όπως πάντα. Έλα, χώσε. Είσαι μα***.
όχι δαμέ, μπίπρε παιδί μου, όχι δαμέ. Έγκανουν τα μέσα. Ήταν τέλεια όμως. Περάσαμε τέλεια, ήταν πολλά ωραία εμπειρία. Είχα ιδέα τι να περιμένω. Εντάξει, για τούτο το παιχνίδι. Εν τέλεια η εμπειρία. Κλείσε Ελλάδα στον blackout. Χαίρομαι που είστε σήμερα εδώ. Χαίρομαι που ξεπεράσατε τον εαυτό σας, που ήρθατε αντιμέτωποι με τους φόβους σας. Και πάνω απ' όλα χαίρομαι που αγωνιστήκατε για έναν φιλανθρωπικό σκοπό. Όσο γελάσατε, γελάσατε. Στο Total Blackout υπάρχει χώρος μόνο για έναν νικητή. Ήβη, θα πηδήξεις πρώτη. Ωι ρε φίλε. Ωι ρε φίλε. Εγώ είναι πηδε, ναι. Όχι. Ωι ρε φίλε. Διαμείνεις, δεν έχει τσάς να πηδήσω. Είδες, έτο. Ήβη, με το δικό μου σύνθημα, ραντεβού με την τρύπα. Ξέρεις τι είσαι. Ελήφθη το μήνυμα. Θα φάσει τίποτα. Τρία! Ωι ρε φίλε. Να ξαναρθείς. Ναι. Εντάξει. Με τους τρεις παρές του. Δύο! Ένα! Ωι. Πάμε! Φάσε τίποτα. Τρία! Ωι ρε φίλε. Να ξαναρθείς. Ναι. Εντάξει. Με τους τρεις παρές του. Δύο! Ένα. Πάμε. Γεια σου, Ήβη. Συγχαρητήρια, Άντρεα Τσέλεπε. Είσαι ο νικητής στο σημερινό Total Blackout. Τα κατάφερες. Ζει και βασιλεύει. Απλά στο απόλυτο σκοτάδι. Θα ήταν πιο appropriate να έρθει μια τσακρή, να την έχω. Έτσι απλά για να την πιω για την επιτυχία. Ο Ανδρέας έφερε εις πέρα στη δοκιμασία σε αντίθεση με την Ήβη που εγκατέλειψε στα μισά. Και έτσι είναι ο νικητής του σημερινού Total Blackout. Ακόμα νιώθω την πάνω. Εν έχει έτσι πράγμα. Ακόμα νιώθω το φίδι ότι είναι δαμέ, κάνουν το πράγμα. Και ελπίζω ότι δεν είναι αλήθεια από τα φίδια, ναι. Φυσικά. Έχεις κερδίσει μια εμπειρία που πιστεύω θα σε συνοδεύει για πολύ καιρό. Σίγουρα. Θα την έχεις στη μνήμη σου. Έχεις κερδίσει την ευκαιρία να χαρίσεις 1000 ευρώ για έναν πολύ καλό σκοπό. Σίγουρα. Πάρα πολύ καλό σκοπό. Θα πάνε στην Ένωση Ηθοποιών Κύπρου, που ειδικά τα τελευταία 1,5-2 χρόνια σχεδόν τώρα, με όλη αυτή την κατάσταση της πανδημίας, ο χώρος μας έχει πληγεί πάρα πολύ. Και λεφτά τα οποία θα πάνε σίγουρα για να βοηθήσουν όλα τα μέλη της Ένωσης. Πάρα πολύ σημαντικό. Στο σημερινό επεισόδιο, χορηγός επάθλου είναι η εταιρεία Pluton Travel and Tours. Ανδρέα μου, ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσουν εδώ σήμερα. Εγώ ευχαριστώ. Ήσουν υπέροχος, ήσουν αξιαγάπητος. Να σου πω, και ούτε εγώ το περίμενα ότι να νικήσεις, αλλά με... Ούτε εγώ. Μπορώ να σου πω την παρολίγο να φύγω στην πρώτη δοκιμασία. Όμως... Το πρώτο κουτί. Κι όμως είσαι εδώ και είσαι ο νικητής. Συγχαρητήρια, φίλε μου. Εγώ ευχαριστώ. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας στο επόμενο επεισόδιο. Και να θυμάστε, δεν υπάρχει τίποτα στο απόλυτο σκοτάδι που να μην είναι ακόμα εκεί όταν ανάψουν τα φώτα. Καλό σας βράδυ. Ένα, δύο, τρία. Πάμε! Όχι, φίλε μου! Πάρ' το! Τι βλαμμένο είσαι! Ναι, όμως έφαγα χώμα. Τι χώμα έφαγες, ήταν μπουκλάκι, λούτρινο. Ναι, λοιπόν, έχει άμα και εγώ τη μασάω τώρα. Φτύστηνα. Πουτανάγκο! Ρα! Το να πω τούτο! Τι λες, βρε βλάκα, πες το φίδι! Ξέρω εγώ, μωρέ. Μ' αγαπάς. Ναι, μωρέ, μου σε αγαπώ. Κι εγώ. Τι αγάπη, βρε βλήμα. Με μου πείτε ότι ένα ράσκι θα πηδήσω.